τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και πρώην υπουργό, τον κύριο Νότι Μηταράκη. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκλησή σας. Εμείς για την αποδοχή της. Κύριε Μηταράκη, να ξεκινήσουμε λίγο από την καθυστερημένη, όπως λένε πολλοί, διαβεβαίωση του κυρίου Στουρνάρα για την ευστάθεια του τραπεζικού συστήματος. Είναι συνηθισμένο όταν έχουμε μια και δυο και τρεις μέρες κερδοσκοπικές επιθέσεις στις τραπεζικές μετοχές στο χρηματιστήριο να μην μιλάει ο κεντρικός τραπεζίτης μιας χώρας? Ναι, είναι συνηθισμένο. Ένας κεντρικός τραπεζίτης δεν είναι αναλυτής για να βγαίνει κάθε μέρα στην τηλεόραση. Και αν το έκανε αυτό, πλέον ο λόγος του δεν θα είχε βαρύτητα. Ήταν σημαντικό ότι παρενέβη σήμερα και μετά την αναβάθμιση των ελληνικών τραπεζών, επιβεβαιώνοντας αυτό που πιστεύουμε όλοι, ότι οι ελληνικές τράπεζες έχουν προετοιμαστεί επαρκώς για την αντιμετώπιση και των προβλημάτων των κόκκινων δανείων, αλλά και των προβλημάτων της ελληνικής οικονομίας που εξακολουθούν να υπάρχουν, να μην γελιόμαστε, να μην έχουμε τον ενθουσιασμό που έχει η κυβέρνηση που νομίζει ότι βγήκαμε από το πρόγραμμα και πλέον είμαστε μόνοι μας αγορές. Δεν είναι πραγματικότητα αυτό, το είδαμε αυτές τις μέρες. Η παρέμβαση λοιπόν του κ. Στουρνάρα έπαιξε ρόλο. Αν το θα έπρεπε να έχει βγει νωρίτερα, φαντάζομαι ότι υπήρχε μια συνεννόηση με την κυβέρνηση. Έγινε μια σύσκεψη για τις τράπεζες πριν από λίγες μέρες και ο Στουρνάρας δεν ήταν προσκεκλημένος από ό,τι γνωρίζουμε. Κατά συνέπεια, δεν γνωρίζω τι συνεννόηση έγινε. Και ελπίζω να υπάρχει καλή σχέση μεταξύ κυβέρνησης και κεντρικού τραπεζίτη, γιατί αν δεν υπάρχει, αυτό δεν είναι καλό για την ελληνική οικονομία. Και είναι ευθύνη και των δύο. Πάντως, κύριε Μηταράκη, εντάξει, δεν είπε κανείς να βγαίνει κάθε μέρα στα παράθυρα ή στα ραδιόφωνα ο κεντρικός τραπεζίτης της χώρας. Αλλά όταν επί μία εβδομάδα υπάρχει σορτάρισμα κατά των ελληνικών τραπεζών. Των ελληνικών τραπεζών, οι οποίες βρίσκονται σε μία δύσκολη φάση όπου προσπαθούν να επουλώσουν τα τραύματά τους, προσπαθούν να διαχειριστούν τα κόκκινα δάνεια που έχουν φορτωμένα στα χαρτοφυλάκια τους κλπ. Και πρώτα τις αναβαθμίζει ο Fitch. Έρχεται μέχρι και το Δούνου του να αναθεωρήσει επί τα βελτίο όλες τις προβλέψεις του για την οικονομία και τελευταίος και καταεδρωμένος μιλάει ο κεντρικός τραπεζίτης. Αυτό δεν είναι θέμα? Όχι, θεωρώ ότι ήταν σωστή η παρέμβασή του. Ως προς το χρόνο, σας είπα, είναι και θέμα συνεννόησης με την κυβέρνηση. Φαντάζομαι ότι υπάρχουν ανοιχτοί διάβλοι επικοινωνίας. Θα ήταν κακό να μην υπάρχουν. Πάντως, όταν ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και ένα σωρό κυβερνητικά στελέχη εγκαλούν για αφωνία τον κεντρικό τραπεζίτη, η λογική, εγώ δεν έχω ρεπορτάζ, η λογική λέει ότι δεν υπάρχει συνεννόηση με την κυβέρνηση. Το οποίο αυτό από μόνο του δεν είναι θετικό. Δεν μπορεί να μην συνεννοείται ο Υπουργός Οικονομικών και ο Πρωθυπουργός με τον εκάστοτε κεντρικό τραπεζίτη. Και επειδή μιλήσατε για κερδοσκοπικές πιέσεις, να ξεκαθαρίσουμε και ένα πράγμα. Πάντα το χρηματιστήριο αντιμετωπίζει κερδοσκοπικές πιέσεις και προς τα πάνω και προς τα κάτω. Βέβαια, οι κυβερνήσεις επιλέγουν όταν είναι προς τα κάτω να κατηγορούν τις αγορές και όταν είναι προς τα πάνω να πανηγυρίζουν για τις επιτυχίες τους. Πάντα οι αγορές έχουν στόχο την κερδοσκοπία. Καλός, κακός, αυτό είναι το διεθνές σύστημα. Το γεγονός ότι υπάρχει αυτό το περίφημο μαξιλάρι που για 2,5 χρόνια καθιστά ασφαλή την παρουσία της Ελλάδας και καθιστά μη αναγκαία καλά και ντε το να βγει αύριο, μεθαύριο ή τον άλλο μήνα στις αγορές, δεν είναι μια σοβαρή δικλίδα ασφαλείας τώρα που είμαστε σε ταραγμένους καιρούς με την Ιταλία, όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν και το σκοτεινό περιβάλλον στην Ευρώπη? Καταδεικνύεται ότι ο Πρωθυπουργός έκανε λάθος όταν το νόμιζε αυτό και το είπε στη ΔΕΘ. Γιατί μπορεί η κεντρική κυβέρνηση να έχει ένα μαξιλάρι ρευστότητας για το διάστημα που είπατε. Η ελληνική οικονομία όμως δεν είναι μόνο κεντρική κυβέρνηση. Είναι οι τράπεζες που έχουν την ανάγκη να αντλήσουν νέα κεφάλαια, να αντλήσουν ρευστότητα, η οποία είναι σημαντική για να μπορούν και να αντιμετωπίσουν τα κόκκινα δάνεια, αλλά και να δώσουν νέα δάνεια στην ελληνική οικονομία. Αυτό δεν θα το έκαναν όμως από τον κρατικό κορβανά. Όχι, αλλά λέω. Δεν θα μπω στον πειρασμό να λαϊκίσω για να σας πω ότι αρκετά πήραν από το κράτος τις τράπεζες. Ακριβώς αυτό λέω. Έλεος, δηλαδή. Το ίδιο πάμε να πούμε. Αλλά η κυβέρνηση πανηγυρίζει για τον εαυτό της, αλλά οι ελληνικές επιχειρήσεις στην πράξη αυτή τη στιγμή δεν έχουν πρόσβαση στις αγορές. Άρα η ελληνική οικονομία που θέλει να διατηρήσει θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης δεν βρίσκει στις αγορές το οξυγόνο που σήμερα απαιτείται. Άρα η κυβέρνηση πρέπει να δει την οικονομία όχι με τη σιγουριά του εαυτού της, αλλά με τη συνολική ευθύνη που έχει απέναντι στην πραγματική οικονομία και στους πολίτες της χώρας που ελπίζουν επιτέλους να δουν καλύτερες μέρες, που δεν βλέπουν. Και επειδή είπατε για την Ιταλία, συγγνώμη αν. Παρακαλώ. Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή έχει το οξύμορο να έχει καταθέσει δύο σενάρια προϋπολογισμού, τα οποία θα συζητήσουμε για την άλλη εβδομάδα στην Επιτροπή Οικονομικών. Υπάρχει μια ανοιχτή συζήτηση με τους θεσμούς για το θέμα των συντάξεων. Και το Δούνο του Ιρίστο Εμπαρόδο σήμερα είπε ότι είναι μέρος της επίτευξης του στόχου η περικοπή των συντάξεων. Αυτό είναι ένα κακό μήνυμα.
Αλλά δεν μπορεί να έχουμε αυτή τη συζήτηση ανοιχτή για τόσους πολλούς μήνες και να έχουμε αβεβαιότητα, την ίδια περίπου αβεβαιότητα που είχαμε και το 2010 μπήκαμε στο μνημόνιο και το 2015, οι αγορές δεν ξέρουν ποιος είναι ο ελληνικός προϋπολογισμός. Τη στιγμή που η Ιταλία αντιμετωπίζει το ίδιο θέμα, καταλαβαίνετε ότι δεν έχουμε τη θωράκιση αυτή για να αντέξουμε τόση αβεβαιότητα. Πρέπει να καταλήξει η κυβέρνηση. Όταν όμως υπάρχει διασφάλιση ότι για 2,5 χρόνια περίπου είναι εξασφαλισμένες όλες τις χρηματοδοτικές ανάγκες, παίζει πολύ μεγάλο ρόλο τι θα πούν οι αγορές την επόμενη εβδομάδα ή τον επόμενο μήνα. Ναι, γιατί οι ελληνικές επιχειρήσεις έχουν ανάγκη κεφάλαια. Και αν οι ελληνικές επιχειρήσεις δεν μπορούν να δανειστούν, δεν υπάρχει ελληνική οικονομία τα επόμενα χρόνια και η κυβέρνηση θα είναι μόνη της και θα περιμένει να εισπράξει φορολογικά έσοδα από εταιρείες που δεν αναπτύσσονται. Πάντως, μια που λέτε για κεφάλαια, οι δύο συστημικές τράπεζες έχουν κόψει κάθε δεσμό με τον ΕΛΑ, τον περίφημο μηχανισμό ρευστότητας από την ΕΚΟΥΤΟΥ, και οι άλλες δύο λένε ότι θα το κάνουν στο τέλος του χρόνου. Αυτό δεν δείχνει τράπεζες να ζορίζονται, έτσι δεν είναι? Δείχνει τράπεζες οι οποίες θέλουν να αντικαταστήσουν τον ακριβό δανεισμό του ΕΛΑ με φτηνότερο δανεισμό από τις αγορές. Σας θυμίζω ότι πρόσφατα η Συστημική Ελληνική Τράπεζα προσπάθησε να σηκώσει 500 εκατομμύρια, ένα νούμερο που δεν θεωρείται και ιδιαίτερα μεγάλο, και αντιμετώπισε δυσκολίες. Άλλες ελληνικές επιχειρήσεις, μη τραπεζικές, επίσης αυτή τη στιγμή προσπαθούν στην ελληνική αγορά να σηκώσουν ομόλογα. Υπάρχει μία αμφιβολία κατά πόσο αυτές οι εκδόσεις με αυτό το κλίμα μπορούν πρώτον να γίνουν και δεύτερον να γίνουν και σε επιτόκια τα οποία είναι ανοιχτά. Γιατί όταν η Ελλάδα δανείζεται στο 4,70, αντιλαμβάνεστε μια επιχείρηση τι επιτόκια θα προσελκύσει όταν ζητήσει κεφάλαια από την αγορά. Και γιατί αυτό το 4,70 ή το 4,60 είναι χειρότερο από το 4,75 του Απριλίου του 2014 της εξόδου της κυβέρνησης Σαμαράς στις αγορές? Γιατί τότε ήμασταν ένα χρόνο πριν βγούμε από το πρόγραμμα και ακόμα κοιτούσαμε μπροστά μας τη βελτίωση των οικονομικών. Σήμερα η κυβέρνηση θεωρεί ότι έχει βγει από το πρόγραμμα από τον Αύγουστο. Το γεγονός ότι τα επιτόκια παραμένουν σε μνημονιακά επίπεδα αποδεικνύει ότι αυτή η έξοδος στις αγορές δεν έχει πραγματοποιηθεί. Μα και τότε γινόταν μία συζήτηση για την επόμενη μέρα, η οποία επόμενη μέρα θα είχε μία προληπτική γραμμή. Ναι, δεν θα ήταν καθαρή έξοδος όπως είναι, ή τέλος πάντων αυτό το οποίο η κατάσταση που ζούμε τώρα, που δεν έχει προαπαιτούμενα, δεν περιμένουμε κάποια δόση από κάποια τρόικα ή κουαρτέτο. Μην το λέτε αυτό. Καταρχήν και προαπαιτούμενα έχει και περιμένουμε εγκρίσεις επιστροφών κερδών των κεντρικών τραπεζών. Αυτό το οποίο... είναι το μόνο, 600 εκατομμύρια. Περιμένουμε διάφορα πράγματα. Περιμένουν οι θεσμοί να εφαρμόσουμε μέτρα που έχουμε ψηφίσει. Αυτό σημαίνει ότι ακόμα η Ελλάδα βρίσκεται σε μια εποπτεία. Τι είναι ένα μνημόνιο? Έχει στόχους, έχει μηχανισμό επιτήρησης και έχει και δανειοδότηση. Στόχους εξακολουθούμε να έχουμε, μηχανισμό επιτήρησης εξακολουθούμε να έχουμε, μέτρα εξακολουθούμε να έχουμε. Καλά, όλες οι χώρες που βγήκαν από τα μνημόνια είχαν στόχους. Ναι, δεν τους είπε κανείς ότι θα κάνουν πάρτι. Δανείζονται σε πολύ χαμηλά επιτόκια πλέον. Πάντως μιλάμε για χώρες οι οποίες διαφώνησαν με κάποια μέτρα και με κάποιες υποδείξεις, να το πω έτσι, των θεσμών και δεν τις έκαναν. Για παράδειγμα, την τελευταία δόση η Κύπρος την αρνήθηκε για να μην αναγκαστεί να ιδιωτικοποιήσει τη ΣΥΤΑ. Ενώ η Πορτογαλία, όταν το ΔΝΤΟΥ και οι ευρωπαϊκοί θεσμοί είπαν ότι πρέπει να αυξήσει φόρους και να μην αυξήσει τον κατώτατο μισθό, είπε: διαφωνώ, γεια σας, δεν το κάνω. Και τελείωσε εκεί, ναι, η ιστορία. Και η Ελλάδα... Δεν την άχτηκε, θέλω να πω, στον αέρα η Πορτογαλία τότε. Όχι, αλλά λέω ότι αυτή... και η Ελλάδα το 2014, σας θυμίζω, μονομερώς μείωσε το ΦΠΑ στην εστίαση. Mm-hmm. Και τελικά υπήρχαν οι αντιδράσεις των δανειστών, αλλά ο Σαμαράς προχώρησε με το μέτρο όπως το ήθελε. Ναι, αλλά είχατε 2, κάτι υποχρέωση για πλεόνασμα. Λέω είχατε, γιατί ήσασταν μέλος του Οικονομικού Επιτελείου, ξέρω αν θυμάμαι. Είχατε 2, κάτι υποχρέωση για πλεόνασμα και έκλεισε με 0,3. Ναι, γιατί είχαμε... είχατε πέσει 2% έξω. Βεβαιότητα, αφού είχαμε την κατάρρευση του 4ου τριμήνου όταν πηγαίναμε στην αλλαγή της κυβέρνησης, είχαμε τη συνταγματική εντός εισαγωγικών εκτροπή της μη εκλογής Προέδρου Δημοκρατίας. Το πνεύμα του συντάγματος, σας θυμίζω, όταν ζητάει 180, δεν είναι για να πέφτουν κυβερνήσεις. Είναι για να προτείνονται πρόσωπα ευρείας αποδοχής. Ο ΣΥΡΙΖΑ τότε αρνιόταν να συζητήσει οποιοδήποτε πρόσωπο. Εκμεταλλεύτηκε μια πρόβλεψη του συντάγματος για άλλο σκοπό για να ρίξει την κυβέρνηση. Αυτή η αβεβαιότητα που δημιουργήθηκε τότε φυσικά είχε επίδραση στα έσοδα. Σας θυμίζω ότι για τον υπολογισμό των εσόδων υπολογίζονται τα έσοδα Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου. Νοέμβριο-Δεκέμβριο του 2014, Ιανουάριο-Φεβρουάριο του 2015, πράγματι υπήρχε μια τεράστια ανησυχία. Αυτό οδήγησε στην πτώση. Αλλά η κυβέρνηση Σαμαρά, μια από την αναφέρατε, πήρε μια χώρα με 7% ύφεση και την παρέδωσε με 1% ανάπτυξη, την πήρε με έλλειμμα, την παρέδωσε με πλεώνασμα, την πήρε με έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών, την παρέδωσε με πλεώνασμα και ξαναβγήκε στις αγορές. Και μετά έπεσε, είχαμε τη βαρουφακιάδα και πάμε πάλι από την αρχή. Η επιτυχία μιας εξόδου στις αγορές δεν κρίνεται από το
κατά πόσον προετοιμάζει την επόμενη έξοδο στις αγορές. Η κυβέρνηση η τότε βγήκε στις αγορές και μετά δεν ξαναβγήκε στις αγορές. Ξαναβγήκε μια δεύτερη φορά. Και τότε είχε το πρόβλημα με την Πορτογαλική Τράπεζα. Και μετά είχαμε το θέμα της αβεβαιότητας για τις εκλογές που ερχόντουσαν. Σας θυμίζω η Τρόικα τότε, όταν προσπαθούσαμε να κλείσουμε την πέμπτη αξιολόγηση, την περίφημη πέμπτη αξιολόγηση, και ο κύριος Τσίπρας έβγαινε στην τηλεόραση και λέει: προειδοποιώ την Τρόικα να μην τολμήσει να κλείσει την αξιολόγηση με μια κυβέρνηση που πέφτει. Κανείς δεν ήθελε να κλείσει την αξιολόγηση με μια κυβέρνηση που πράγματι έπεφτε και έπεσε. Και τελικά ο λαός είναι καλύτερα? Όχι. Ψήφισε τρίτο μνημόνιο ο ΣΥΡΙΖΑ, δεχτήκαμε ένα τέταρτο μνημόνιο. Είναι χειρότερη σήμερα η κατάσταση από το φθινόπωρο του 2014, δηλαδή? Είναι υπερβολικά χειρότερη από όπου θα ήμασταν αν δεν είχε έρθει ο Τσίπρας. Επειδή με αν δεν γίνεται πολιτική. Όχι, είναι αν. Τώρα η κατάσταση είναι χειρότερη ή καλύτερη στην πραγματική οικονομία και στα νούμερα, δηλαδή? Απλώς λέω την πραγματική οικονομία γιατί αυτή έχει αξία. Από το φθινόπωρο του 2014. Η υπερφορολόγηση είναι πολύ περισσότερη σήμερα από ό,τι ήταν τότε. Η ανεργία έχει πέσει γραμμικά, αλλά η πραγματικότητα είναι ότι οι μέση μισθοί δεν αυξάνονται, ο Έλληνας φτωχοποιείται και χρωστάει περισσότερο στο δημόσιο. Και δεν νομίζω ότι έχει και κουραστεί μετά από 8 χρόνια λιτότητας. Όταν έχουν ήδη επεκταθεί 7 κλαδικές συμβάσεις, έχει καταργηθεί ο υποκατώτατος μισθός και έχει ξεκινήσει η διαδικασία για την αποκατάσταση των συλλογικών διαπραγματεύσεων, αυτά εκτός από την πτώση της ανεργίας που είναι 7-8 μονάδες, δείχνουν ότι έχει μειωθεί. Είναι 5 έχουν μονάδες, μειωθεί. Από το 25 στο 20. 27,5. 25 παρέλαβε ο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό είναι 27,5 με βάση τα αιτία του συστήματος εργάνων. Όχι, 27,5 ήταν τον Οκτώβριο του 2013, παρέδωσε το 25. Σε κάθε περίπτωση το 19. Σε κάθε περίπτωση. Έχει πέσει 6 μονάδες. Όλα αυτά λοιπόν δείχνουν ότι μειώνονται οι μισθοί των εργαζομένων. Όταν πάμε, μια που είπατε για το θέμα του κατώτατου μισθού, ο νόμος Βρούτση έλεγε ότι 1η-1η του 2017 θα μπούμε στη διαδικασία αύξησης του κατώτατου μισθού. Αυτό εξαιτίας της πολιτικής ΣΥΡΙΖΑ το συζητάμε για να γίνει το 2019. Έχασε 2 χρόνια ο Έλληνας εργαζόμενος στην αύξηση του κατώτατου μισθού εξαιτίας των πολιτικών ΣΥΡΙΖΑ. Καλά, και άμα ήταν τόσο αυτόματη διαδικασία, τότε γιατί ένα χρόνο πριν το 2017, που ήταν το όριο Βρούτση, ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατήγγελε την κυβέρνηση για αριστερές ιδεολειψίες, επειδή για το θέμα του κατώτατου μισθού και των συλλογικών συμβάσεων καθυστερούσε να κλείσει τη διαπραγμάτευση? Το θέμα του... Προφανώς θέλω να πω, κάποιοι θα είχαν στυλώσει τα πόδια. Δεν μπορεί να υπήρχε κάτι νομοθετημένο και να ήταν τόσο αυτόματο και τόσο αυτονόητο ότι θα ξεκινούσε. Μα η κυρία Χρυσόγλου, το νόμο Βρούτση εφαρμόζει. Αν δεν δείτε την τροπολογία που ψήφισε πριν 10 μέρες στη Βουλή, ουσιαστικά άλλαξε την ημερομηνία εφαρμογής του νόμου Βρούτση. Πάνω στο εργασιακό σύστημα της Νέας Δημοκρατίας στηρίζεται αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση για να συζητήσει την αύξηση του κατώτατου μισθού. Για τον υποκατώτατο που είπατε, ήταν και θέση δικιά μας να καταργηθεί. Δημιουργήθηκε σε μια περίοδο υπερβολικής ανεργίας των νέων το 60%, και η κυβέρνηση, πριν από την κυβέρνηση Σαμαρά, επέλεξε αυτό ως μέτρο για να προστατεύσει τα νέα τα παιδιά που δεν βρίσκανε πρόσβαση στην αγορά εργασίας. Ήταν ένα έκτακτο μέτρο και ορθά καταργείται. Τώρα, προστασία με 400 ευρώ μισθό, δεν ξέρω κατά πόσον είναι δύο έννοιες που συμβαδίζουν, αλλά σε κάθε περίπτωση. Όχι, και κανείς δεν μπορεί να είναι χαρούμενος με αυτό, όπως δεν μπορεί να είναι κανείς χαρούμενος που τόσοι φίλοι μας, τόσοι γνωστοί μας, τόσα νέα παιδιά αυτή τη στιγμή στο εξωτερικό. Αλήθεια είναι αυτό. Κύριε Μηταράκη, σας ευχαριστώ θερμά για τη συζήτηση. Να είστε καλά. Κυρίες και κύριοι, διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε. Απογείωση.